Ήρθε λοιπόν η στιγμή που περιμέναμε. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σταρόβα για την πολύτιμη βοήθεια που προσέφερε στον Πάνο όλη αυτή τη βδομάδα. Και τώρα είναι η ώρα να τους παραδώσουμε και στους δύο, και στον Πάνο και στον Δημήτρη, τη σκηνή του Voice και να δούμε σε τι κατάσταση θα την παραλάβουμε πίσω. Έλα! Εμένα! Συγγνώμη, τι κάνεις εδώ? Τι κάνω εδώ? Πού είναι ο άλλος ο καλός? Κάτσε ρε! Κυρίες και κύριοι, είστε έτοιμοι! Δημήτρη Σταρόβα και Πάνος Μουζουράκη! Έλα, Πασά μου! Καλά, τα πάθουνε πλάκα τώρα, ε! Σας αφήνω τους δυο σας τώρα! Κάτσε. Ανέβηκε το λάθος άτομο. Επηρεάστηκα με, μη δει να πούμε εισαγωγή. Λοιπόν, επειδή είμαστε και οι δύο από τη Θεσσαλονίκη, εσύ κατά το ίμιση, θα μας επιτρέψετε να σας παίξουμε ένα medley, δηλαδή ένα ποτπουρί, από παραδοσιακά θεσσαλονικιώτικα τραγούδια, γραμμένα ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, δικαιωματικά. Κάτσε. Δεν θα παίξουμε αυτό που προβάραμε? Όχι ρε, άσε την προβάραμε. Τώρα μου ήρθε άλλο. Πού είσαι καλλιτέχνης κομμάτο, μασάζ. Και τι θα κάνουμε? Θα παίξουμε ένα ποτπουρί από δικά μας, θεσσαλονικιώτικα τραγούδια. Από τι τόνο? Τι τόνο? Ένας είναι ο τόνος. Ο! Κατάλαβες ποιο είναι? Κατάλαβα. Μπράβο ρε. Λα 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 λα. Λα 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 λα. Το άλλο. Λα 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 λα. Λα 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 λα. Ου ε. Λα 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 λα. Λα 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 λα. Ου ε. Λα 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 λα. Άλλο με ήρθε. Λα 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 λα. Πάμε ένα μόλι, όλοι μαζί. La 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 la.
άλλο! Κι άλλο! Με τα ίδια λεφτά. Ε? Με τα ίδια λεφτά κι άλλο. Κι άλλο λεφτά δες. Γιατί είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι γυναίκα μου. Για πες μπαλαλάικα. Μπαλαλάικα. Δεν γεννήθηκες εκεί, μετά ήρθες. Από εσάς είναι, από εσάς είναι. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να με δείτε. Ευχαριστώ που γυρίσατε και οι τρεις. Πέρασα, είμαι πολύ χαρούμενος. Και ήθελα να πω σε όλη την Ελλάδα ότι βρίσκομαι εδώ για να δουλέψουμε όλοι μαζί, να κερδίσει επιτέλους ο Πάνος Μουζουράκης στο Voice, για να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι και η Ελλάδα αναγνωρίζει το διαφορετικό. Κομπλιμάν ήταν αυτό. Είμαι διαφορετικό. Καλό ήταν, καλό ήταν. Συγχαρητήρια. Γεια σου Γιώργο. Εξαντληθήκατε στο να μάθετε τους στίχους. Κατάλαβα. Λαλά, ήταν δύσκολο. Τι κάνετε παιδιά. Τέλεια. Είμαστε πολύ καλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ, Δημήτρη, που είσαι εδώ. Αλήθεια. Πάρα πολύ. Γιατί δεν έρχεσαι πιο συχνά, ρε, Δημήτρη. Γιατί λείπει ένα κουμπί. Ποιο κουμπί. Δηλαδή, για να ερχόμουν εγώ στο Voice, ας πούμε, αν με ρωτάς αυτό. Ναι. Θέλω ένα εξτρά κουμπί, δηλαδή είμαι τώρα, είμαστε γυρισμένοι όλοι, είστε να πούμε. Τέλος πάντων, πες πως μπαίνει μια πέμπτη καρέκλα. Έτσι, εδώ δίπλα. Διπλή, κατά προτίμηση. Και ακούω μια φωνή, πατάω το κουμπί, γυρίζω. Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Θέλω λέω, να πάω στη θέση μου. Έχει κενά το σοου. Τέλος πάντων. Και θέλω να πω πέρα από τα αστεία ότι μου έκανε εντύπωση και εντάξει, τον Πάνο το ξέρουν υπό την προστασία μου. Είναι σπάνιο είδος υπό εξαφάνιση. Αλλά μου έκανε εντύπωση, παιδιά, τώρα ο τρόπος που. Πώς να το πω τώρα, η αγάπη που δείχνετε και το ενδιαφέρον για τα παιδιά. Έχω δει δηλαδή. Το λέω σε σένα γιατί να μην ήταν αυτή. Ποιος θα πες το σε μένα. Που στεναχωριούνται, ποιον θα κρατήσω, τι θα κάνω. Υπάρχει μια αγωνία πολλές φορές και μεγαλύτερη από τα παιδιά, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι αισθάνθηκα την ανάγκη να το πω. Κυρίως αυτή τη φάση τώρα που περνάμε. Ναι. Είναι πολύ δύσκολη. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας. Εντάξει, ο Πάνος έτσι κι αλλιώς είναι λίγο εγκεφαλικά καταστραμμένος, ό,τι και να διαλέξει. Δεν ξέρει τι κάνει. Βασικά δεν ξέρει ότι είναι εδώ. Πρέπει καθώς ότι το θυμίζετε. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά θα το πω τώρα, με συγχωρείς. Είμαστε, επειδή είμαστε επαγγελματίες, το είδατε, ήρθαμε από το απόγευμα να προετοιμαστούμε, έτσι. Και είμαστε εκεί, τα βλέπετε και τα φώτα, τα τρία. Και μιλάμε, συζητάμε τι αυτά, το κοέν, το κομμάτι και αυτά, πάνω, τι θα κάνουμε, τι θα ράνουμε. Και ξαφνικά λέει, αχ, καίγομαι! Και κατεβάζει τη φόρμα του, κάει και πράγμα, και βλέπω μία τρύπα τέτοια, παιδιά, με το συμπάθιο. Όχι αφού του κατέβασα τη φόρμα. Δηλαδή, αλλά ποιο είναι το φοβερό ότι δεν. Υπήρχε μια φωτιά, ρε παιδί μου, ξέρεις, να τον κάψει και στιγμή να πει. Και εγώ ήταν επί 2 λεπτά. Από το φως τώρα την ένταση του φωτός μέχρι να καεί η φόρμα του, φαντάσου. Πάλι πήρε... καλά που δεν ήσασταν γυρισμένοι προς την ορχήστρα. Είναι βραδύκαυστος γι' αυτό. Ναι. Το πιάσα το υπονοούμενο. Του πήρε 1,5 λεπτό να καταλάβει ότι καίγεται. Δηλαδή. Γι' αυτό λέω ότι όλοι μαζί πρέπει. Ζείτε μεγάλες στιγμές, Δημήτρη μου. Μεγάλες στιγμές. Θα πούμε και πολλά γιατί κουβαλάω ήδη και τον άλλο. Βάλε και την κρατάω. Σωστά. Ναι. Τι κορόιδε είναι. Έλα, την κρατήσω εγώ. Επιτέλους, ο Λιανός βρήκε το ρόλο του στο Boys. Κρεμάστρα. Λοιπόν, πάω να φύγω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εύχομαι καλή συνέχεια και καλά κουράγια στο δύσκολο έργο που αποφασίσατε. Δεν λέω για σένα. Οι υπόλοιποι τρεις να φέρετε εις πέρας. Τα φιλιά μου. Δημήτρη Σταρόβας, την αγάπη σας. Να είστε καλά. Τι άλλο να πω.